Ήταν να γίνει το Σεπτέμβριο, εκλήθης, τραυματίστηκες και έρχεσαι μετά από 2 μήνες. Συναισθήματα καταρχήν. Εντάξει, οι τραυματισμοί είναι σύνηθες στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, καλό είναι να αποφεύγονται, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Το καλό είναι ότι έχω γυρίσει δυνατός, ότι είμαι καλά, ότι δεν αισθάνομαι ενοχλήσεις. Φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Φυσικά η κλίση στην εθνική ομάδα είναι κάτι που το περίμενα καιρό και το ευχόμουν. Νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να σταθώ αντάξιος των περιστάσεων και να βοηθήσω κι εγώ την ομάδα να φτάσει εκεί που αξίζει. Πολύ κακοδημονία πάντως στην εθνική ομάδα, πολύ τραυματισμοί και πάλι, άρα πολλά νέα πρόσωπα. Η ομάδα μπορεί να χάσει τη συνοχή της. Νομίζω ότι υπάρχει ταλέντο στην ομάδα, ότι υπάρχουν έμπειροι παίχτες οι οποίοι έχουν θέσει τις βάσεις για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Έχουμε έναν προπονητή ο οποίος ξέρει να χειρίζεται το υλικό που έχει. Πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Περίμενες ότι μετά από 3 παιχνίδια η Εθνική Ελλάδος 16 στον κόσμο δεν θα έχει νίκη? Είναι κάτι νομίζω που δυσαρεστεί όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμάς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τίμα, αλλά όλους τους Έλληνες. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα, υπάρχουν 3 αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν τα έχουμε καταφέρει και τόσο καλά σε αυτά τα παιχνίδια. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τους 3 βαθμούς οπωσδήποτε και από εκεί πέρα παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Ένα τελευταίο, θα προκριθεί η ομάδα? Υπάρχει έντονη ανησυχία πλέον στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι ευχή όλων και εμείς το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να το καταφέρουμε.